Ο αποκλεισμός της Λωρίδας της Γάζας από τρόφιμα, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, φάρμακα και ιατρικό υλικό εδώ και μέρες από το κράτος του Ισραήλ αποτελεί ένα έγκλημα πολέμου. Όπως έγκλημα πολέμου αποτελεί και ο βομβαρδισμός νοσοκομείου στη Γάζα με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες. Όσο σοκ προκαλούν αυτά τα εγκλήματα, άλλο τόσο σοκ προκαλεί και η σιωπή έναντι αυτών των εγκλημάτων που τηρεί η Δύση, μιλώντας μόνο για το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Μόνο που η δίθεν άμυνα είναι στην ουσία επίθεση που καταπατά το διεθνές δίκαιο και τους νόμους και έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες, μεταξύ αυτών παιδιά, γυναίκες ηλικιωμένους, πλέον και νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία. Από την άλλη, πολίτες σε όλο τον κόσμο αλλά και κράτη που δεν φορούν παροπίδες ζητούν επιτακτικά το σταμάτημα των βομβαρδισμών στη Γάζα, αλλά και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη, που δικαιούται να δημιουργήσει ένα ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος. Πραγματικά αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες 10-12 μέρες ακόβουν την ανάσα. Γι' αυτό και εμείς καταγγέλνουμε και καταδικάζουμε τις ασταμάτητες βάρβαρες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου, όπως το λέμε εμείς, του Ισραήλ. Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τη νέα κτηνοδία του Ισραηλινού στρατού, τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου στη Γάζα και τη δολοφονία αμέτρητων αθώων και ανυπεράσπιστων ανθρώπων, πολλών μικρών παιδιών. Πάνω από 100.000 είναι οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί όλα αυτά τα χρόνια από τις Ισραηλινές στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ενάμεις. Ταυτόχρονα βέβαια βλέπουμε η λεγόμενη πολιτισμένη και δημοκρατική Δύση να στηρίζει με κάθε τρόπο το Ισραήλ σε αυτό το απάνθρωπο, σε αυτό το δολοφονικό του έργο. Είδαμε τις σημερινές δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τη στάση των υπολείπων ηγετών των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο αποτροπιασμό μπορούν να μας δημιουργήσουν. Και βέβαια μαζί με αυτούς και της ελληνικής κυβέρνησης και των κυβερνητικών στελεχών και των κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και αυτών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, των διαφόρων μικρών μισάνθρωπων, ρατσιστικών, ακροδεξιών και φασιστικών μορφωμάτων οι οποίοι με οποιοδήποτε τρόπο στηρίζουν αυτά που διαπράττει το Ισραηλινό κράτος και επιτίθενται στον καθένα μέσα στη χώρα ο οποίος σηκώνει το ανάστημα του και τα καταδικάζει. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε καμία περίπτωση. Προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι αυτό που επιχειρεί να εμπλέξει δηλαδή τη χώρα σε αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και γι' αυτό και απαιτούμε μαζί με ολόκληρο το ελληνικό λαό, γιατί και εμείς είμαστε μέσα στον ελληνικό λαό, ξέρουμε ποια είναι η άποψή του, ξέρουμε με ποιον τρόπο προσεγγίζει το θέμα, να φέρει άμεσα πίσω τη φρεγάτα ψαρά από τη Μέση Ανατολή. Έχουν μαζευτεί κανανιοφόρες, έχουν πάει πάνωπλα αεροπλανοφόρα για να χτυπήσουν αυτό την υποτίθεται τόσο επικίνδυνο εχθρό, το λαό της Παλαιστίνης που παλεύει για τα δικιά. Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να ανακατεύεται με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή την αντιπαράθεση, να μην τολμήσουν να προσφέρουν τη βάση της σούδας για την εξαπόληση επιθέσεων ενάντια στον λαό της Παλαιστίνης. Μαζί με τον ολόκληρο τον ελληνικό λαό, αλλά όπως βλέπουμε, μαζί με τους λαούς όλου του πλανήτη, σε όλες τις χώρες και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ασία, στην Αφρική, παντού ξεσηκώνεται ο κόσμος, στέκεται πλάι στον Παλαιστινιακό λαό και ένα σύνθημα που απλώνεται παντού πάνω από όλο τον πλανήτη είναι ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Να σταματήσει η κατοχή, η τρομοκρατία, οι δολοφονίες, να αποδοθεί δικαιοσύνη επιτέλους και ελεύθερη πατρίδα για τον Παλαιστινιακό λαό. Εμείς θα είμαστε μαζί του, αλληλέγγυοι στην ηρωική.